πρώτη μέρα στην έκθεση. Πάρα πολλοί κόσμος στο ελληνικό περίπτερο. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα νέα είναι λίγο αντικρουόμενα. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι, κάποιοι φοβούνται κάποια πράγματα. Ποια είναι τα δικά σας μηνύματα, ποιες είναι οι πρώτες προσλαμβάνουσες που έχετε από τις επαφές στην έκθεση? Οι πρώτες επαφές είναι οι επιβεβαιώσεις των φόβων και των ενημερώσεων που είχαμε εδώ και 2 με 3 μήνες, ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Πρώτον, διότι υπάρχουν περισσότεροι ανταγωνιστές. Έχει ανοίξει η Τινησία, η Αίγυπτος και η Τουρκία, που ήδη από πέρυσι έχει ανοίξει. Και επιπλέον γνωρίζουμε το πρόβλημα των αεροπορικών θέσεων. Από τότε που πτώχευσε η Air Berlin, ακολούθησε η Small Planet και τώρα τελευταία και η Γερμανία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μείωση των αεροπλάνων, και φάνηκε και από τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι τα slots προς την Ελλάδα είναι μειωμένα περίπου κατά 7%, δεν συμπεριλαμβανόταν η Αθήνα, και προς τη Ρόδο 4,5%. Επομένως, ήταν γνωστό ότι ξεκινάμε με ένα μείον, τουλάχιστον σε προβλεπόμενες αεροπορικές θέσεις, άρα προβλέπεται μια δύσκολη, μια συναρπαστική σεζόν, η σεζόν που ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες. Για τη Ρόδο πώς είναι τα πράγματα? Οι φήμες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κρήτη φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με τη Ρόδο και την Κούνα είναι σε καλύτερο σημείο εκκίνησης. Είναι έτσι? Πράγματι είναι έτσι, και φαίνεται μάλιστα και από τα slots, διότι η Ρόδος, όπως είπα και πριν, είναι 4,5% μειωμένες οι αεροπορικές θέσεις. Βέβαια, το ποσοστό των πωλήσεων ανά tour operator διαφέρει. Πιστεύω ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός μείωσης των κρατήσεων συγκριτικά με την ίδια ημερομηνία από σήμερα με πέρυσι. Η Κρήτη φαίνεται να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ΚΟΣ περίπου έχει την ίδιο ποσοστό μείωσης όπως και η Ρόδος. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω λίγο το σύνολο του διαβόλου και να πω ότι υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει αεροπλάνα αναπληρώνοντας ένα μέρος των χαμένων θέσεων από τις προηγουμένες εταιρείες, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εάν υπάρξει αυτή η ζήτηση, επειδή υπάρχει συνεχής αναθεώρηση του αριθμού των θέσεων, θα υπάρξει πρόσθεση και άλλων πτήσεων εάν υπάρχει, ξαναλέω, αυτή η ζήτηση. Άρα είναι πράγματι τόσο μεγάλο θέμα οι πτήσεις? Για μένα πιστεύω ότι είναι μεγάλο θέμα, διότι πράγματι υπάρχουν αντικαταστάσεις και βλέπω πολλές φορές και σχόλια ότι έξτρα πτήσεις από την τάδε πόλη και την τάδε πόλη, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε το πόσες χάθησαν. Χάθησαν πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις, επομένως η αναπλήρωση δεν καλύπτει τις απώλειες. Σίγουρα θα υπάρχει ανάκαμψη, αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για μείον 7, μείον 8 ή κάτι παραπάνω, σίγουρα θα μειωθεί, διότι και οι ανταγωνιστικοί προορισμοί κάποτε θα γεμίσουν. Επομένως, είναι λογικό και αναμενόμενο ότι αυτό το μείον θα αρχίζει να μειώνεται. Βέβαια, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τις καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι όλοι αισιοδοξούσαμε για πολύ μεγάλη αύξηση, και όταν ήρθε Ιούλιος και Αύγουστος δυσκολευόμασταν να γεμίσουμε τα αεροπλάνα και τα ξενοδοχεία, διότι υπήρχε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, και ιδίως από τα σκανδιναβικά κράτη είχαμε μία μείωση από πέρυσι, και η μείωση φέτος από τα σκανδιναβικά κράτη φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι από την κεντρική Ευρώπη. Επομένως, ναι, αισιοδοξούμε, ναι, πιστεύουμε ότι αυτό το μείον θα μειωθεί, ναι, θα πρέπει να κάνουμε δράσεις, προβολή και διαφήμιση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικά αυτό το από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο μείον, αν θεωρείται μείον ο μονοψήφιος αριθμός 7-8%, στο τέλος θα μειωθεί, και στο τέλος θα πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι αν πιάσουμε τα περσινά νούμερα. Θα γίνουν εκπτώσεις και προσφορές, πιστεύετε? Ήδη ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και οι προσφορές, και το αντίθετο συμβαίνει με την Τουρκία. Ξεκίνησε με πολύ μεγάλες εκπτώσεις, τελικά οι μεγάλες εκπτώσεις μειώνονται από την Τουρκία, αλλά δεν πάβει να είναι φτηνά τα πακέτα, διότι η Ελλάδα, η Ρόδος, δεν έχει το περιθώριο να κάνει μεγάλες εκπτώσεις, μεγάλες προσφορές, διότι γνωρίζουμε όλοι, με 13% ΦΠΑ στον ύπνο και 24% στα πιστιστικά τμήματα, η δυνατότητα μεγάλης έκπτωσης δεν είναι και τόσο δυνατή. Επομένως, οι εκπτώσεις που θα κάνουμε δεν μπορεί να είναι οι ίδιες τις εκπτώσεις που κάνει ή τις τιμής πακέτου που πουλάει την Ισία, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Από το Άτριουμ τι να περιμένουμε φέτος? Το Άτριουμ στηριζόμαστε στην ποιότητα,
Έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία φέτος, συνεχίζουμε και θα πάρουμε, έχουμε ενημερωθεί για πάρα πολλά βραβεία. Στοχεύουμε στην ποιότητα και όταν έχεις πολύ καλή ποιότητα, έχεις μεγαλύτερη ζήτηση, έχεις καλή πληρότητα και μπορείς να κρατήσεις και τις τιμές σου. Επομένως είμαστε αισιόδοξοι ότι τα Άτριουμ φέτος θα έχουν μια πολύ καλή χρονιά παρά το πρόβλημα το γενικό που υπάρχει στην Ελλάδα και στη Ρόδο. Είμαστε αισιόδοξοι διότι στηριζόμαστε στο προσωπικό μας, το οποίο με την δυνατότητα που δίνουμε στο προσωπικό και το προσωπικό προς την εξυπηρέτηση των πελατών, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τις αφίξεις που είχαμε πέρυσι και να αφήσουμε περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες.